Η πνευματική και πολιτιστική παρακαταθήκη του Αγίου Όρους, η μακραίωνη ιστορική διαδρομή αιώνων, αναδεικνύεται μέσα από τις δράσεις και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Αγιορείτικης Εστίας για το 2018, όπως παρουσιάστηκαν από το Διευθυντή Αναστάσιο Ντούρο. Με την έκθεση κεραμικής με πορσελάνη Ξέλ του Ρώσου καλλιτέχνη Βλαδίμηρου Μπιτάκ με τίτλο «Τα Ιερά Μυστήρια», ξεκινούν οι φετινές δράσεις στον εκθεσιακό χώρο του Μεγάρου Νεβέλκου. Το 2018 θα είναι ακόμα μια πλούσια χρονιά για την Αγιορείτικη Εστία, με πολλές εκθέσεις, πολλές εκδηλώσεις, εκθέσεις στην Θεσσαλονίκη, εκθέσεις στο κτίριο της Αγιορείτικης Εστίας, εκθέσεις στο εξωτερικό, σε άλλες πόλεις. Τα κεραμικά μεγαλανόλευκα σχέδια κατασκευάζονται στο Ξέλ, μια περιοχή κοντά στη Μόσχα. Από την εποχή του τσάρου Αλεξέη Μιχαήλοβιτς Ρωμανόφ, έστελναν φορτία με άργυλο, τον οποίο χρησιμοποιούσαν στην κατασκευή δοχείων για φαρμακευτική και χημική χρήση. Αγκαλιάσαμε την Αγιορείτικη Εστία. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά με τους ανθρώπους, είδαμε το έργο το οποίο κάνουν. Το πολιτιστικό επίπεδο έχει ανέβει, το επίπεδο των εκθέσεων έχει ανέβει. Η μακρά μοναστική παράδοση του Αγίου Όρους, ο ρόλος του Ορθόδοξου Μοναχισμού, θα απεικονιστεί και στη μικρή οθόνη, τη ΣΕΡ3, μέσω ενός αφιερώματος εμπνευσμένου από την σπάνια έκθεση των κοιμηλίων του Αγίου Όρους από την περίοδο της Θεσσαλονίκης ως πολιτιστικής πρωτεύουσας το 1997. Συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που ολοκληρώθηκε η μεγάλη έκθεση των θησαυρών του Αγίου Όρους. Η έκθεση αυτή ήταν μια από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που έχουν γίνει ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Να το πω πολύ απλά, η Αγιορείτικη Εστία είναι παιδί αυτής της έκθεσης. Από εκεί προέκυψε ο φορέας μας. Οπότε θα διοργανώσουμε μια αφιερωματική βραδιά για την έκθεση των θησαυρών του Αγίου Όρους, στην οποία φυσικά συμμετέχει και η ΕΡ3 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ για την έκθεση των θησαυρών του Αγίου Όρους και θα παρουσιαστεί τη βραδιά εκείνη και έτσι θα θυμηθούμε όσοι την έχουμε ζήσει όμορφες πτυχές της έκθεσης και θα ενημερώσουμε βέβαια και το κοινό που δεν την παρακολούθησε τι ήταν τελικά αυτή η τόσο σημαντική έκθεση. Το 2018 θα παρουσιαστούν στους χώρους της Αγιορείτικης Εστίας 5 εκθέσεις. Θα ακολουθήσει του Θεσσαλονικιού φωτογράφου Δημήτρη Λουζικιώτη και στην συνέχεια η μεγάλη έκθεση του καλοκαιριού του Γιώργου Πούπη με θέμα «Σταυρή του Αγίου Όρους». Συνέχεια με την συμμετοχή στην Φωτομπιενάλη Θεσσαλονίκης και τέλος η έκθεση με φυτά του Αγίου Όρους.